στο Ευαγγέλιο που ο Κύριος φέρεται να διδάσκει τους μαθητάς του, δίνοντας τις, θα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, προγραμματικές δηλώσεις του. Προκειμένου λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι να βγουν στον κόσμο τον άγνωστο, το σκοτεινό, τον απόλυτα, όπως τα πούμε, εχθρικά ευρισκόμενο απέναντι των μαθητών, δεν τους στάζει τίποτα. Αντίθετα, τους λέγει, αυτό που έχω να σας πω, πολύ απλά, είναι να βγείτε να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο. Πορευθέντες μαθητεύσατε εις όλο τον κόσμο. Παντού. Δεν μπορεί ο λογισμός μας να συλλάβει. Μπορεί ο αγράμματος, ο εντελώς αγράμματος, να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει σε εγγραμμάτους, σε δυνατούς, σε άρχοντες και αυτοκράτορες. Μπορεί, μα μπορεί να συλλάβει το μυαλό αυτό το πράγμα. Πώς, με ποιο τρόπο, ανθρωπίνος είναι αδιανόητο. Και εμείς που το ακούμε τώρα, τη στιγμή αυτή, δεν είναι δυνατόν να το συλλάβουμε. Όμως, αυτό το αδύνατο, και μάλιστα αδύνατο, εντελώς αδύνατο, έγινε δυνατό. Αλλά θα κηρύξετε, τους λέει, μαζί σας θα φοράτε μόνο ένα ένδυμα, δεύτερο δεν θα έχετε. Ακούμε, ένα ένδυμα, μια φορεσιά. Δεύτερον, δεν θα έχετε μαζί σας τα γάρι, θα λέγαμε σήμερα, ώστε να βάζετε κάτι για να έχετε να φάτε. Όχι. Ένα ζευγάρι παπούτσια φάτε. Και αυτό σας φτάνει. Και σας λέω ότι θα γυρίσετε τον κόσμο όλο, θα ταλαιπωρηθείτε, θα βασανιστείτε, θα ταλαιπωρηθείτε και θα φυλακίσετε. Και στο τέλος, θα παραδώσετε την ψυχή σας στα δικά μου χέρια, μετά από μαχαίρι ή φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο βασανιστήριο. Αυτές είναι οι προδιαγραφές, οι προγραμματικές δηλώσεις του Κυρίου, αν δεν τολμήσει ο άνθρωπος να βγει, οποιοδήποτε άλλος, να κηρύξει. Δεν περνάει, μα δεν περνάει από το μυαλό σε καμιά περίπτωση. Και όμως, αυτό το πορευθέντες που είπε ο Κύριος, έγινε έργο, έγινε πράξη. Και βγήκαν και κήρυξαν. Και μάλιστα σε όλο το γνωστό τότε κόσμο, όχι τον άγνωστο, το γνωστό τότε κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα γράφει μια επιστολή στον Τιμόθεο και του λέει, ας το προσέξω, εγώ θα πω δύο κουβέντες από την επιστολή που είναι, που έχουν σχέση με αυτά που είπαμε στο Ευαγγέλιο.
λέγει «Παιδί μου Τιμόθε», τον ονομάζει «Παιδί του», δεν είχα παιδί του, σαρκικό παιδί, αλλά όμως τον αποκαλεί «Παιδί μου». Τον πήρε από την αθεία ή τον ο ίδιος τον μεγάλωσε πνευματικά, τον εγέννησε. Καπαλού λέει «Όταν σε γέννησα πόναγα παιδί μου, σαν τη μάνα που γεννάει». Ποιος ξέρει ποιο άραγε τον πόνο της ψυχής εκείνου του ανθρώπου. Του γράφει λοιπόν από τη φυλακή στη Ρώμη. «Εγώ καποπαθώ μέχρι δεσμών». Λέει «Περνάω από παθήματα και είμαι δεμένος και φυλακισμένος ως κακούργος, σαν κακούργος, στο όνομα του Ιησού Χριστού». Αλλά πρόσεξε, μου λέει, εγώ μπορεί να είμαι δεμένος με χειροπέδες, να γνωρίζεις ένα πράγμα. Αυτό που ο Κύριος με προσέταξε να κάνω, με τη συντολή να κάνω, να κηρύξω, όσο δεμένος κι αν είμαι εγώ, αυτό θα ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης. Ο Λόγος του Θεού του γράφει «Ου δένεται». Δεν δένεται όπως είμαι δεμένος εγώ με χειροπέδες, αλλά στα πέρατα της οικουμένης θα προωθεί. Αυτό που ακούμε είναι Λόγος Θεού, είναι κήρυγμα. Μετά από 2.000 περίπου χρόνια από τότε που Απόστολοι, είμαστε ελεύθεροι και μιλάμε. Όταν θα βρεθούμε στη θέση, έστω για λίγο, να μην μπορούμε να μιλήσουμε, θα καταλάβουμε τι είναι αυτό που σου σαν οι Απόστολοι. Γιατί ό,τι παραλαμβάνουμε ως παρακαταθήκη, χωρίς να κουραστούμε καν, δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Και μάλιστα σε έναν αιώνα που η προσευχή, η αληθινή προσευχή, που μιλάει στο Θεό και ο Θεός ακούει αμέσως, είναι πολύ ολιγοσύνη. Αυτοί μόνο καταλαβαίνουν αυτά. Η πνευματική ζωή που σε κρατάει ζεστό κοντά στο Θεό, σου φανερώνει αυτό. Γιατί λέγει, λέγουν οι πατέρες και τελειώνω, είμαστε άμυροι, εντελώς άμυροι από αυτό που θα πω τώρα. Ο Χριστός, το πω σε αυτή γλώσσα, είναι κρυμμένος μέσα στο Ευαγγέλιο, στη δασκαλία, είναι κρυμμένος. Και σε εκείνον που έχει όρεξη και πονάει και θυσιάζεται για να το γνωρίσει, και μελετάει τις γραφές με πόνο καρδιάς, σε αυτόν φανερώνεται μέσα από τις οδηγίες. Αυτά, αδελφοί μου, να γνωρίζουμε ότι κι αν εμείς πάψουμε να μιλάμε για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, υπάρχει μία ρίση, ένας λόγος που λέει «Και οι λίθοι και οι πέτρες θα φωνάξουν ότι ο Χριστός είναι ο Αναστάς εκ νεκρών Θεός. Αμήν». Θεός,